Επισοδιακή ήταν η σημερινή μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από αστυνομικές δυνάμεις του Ρεθύμνου με τη συμμετοχή και της ΕΚΑΜ Κρήτη στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών για τον εντοπισμό χασοκαλλιεργιών και ναρκωτικών. Και όλα αυτά ένα 24ωρο μετά τη συμπλήρωση 7 χρόνων από το θάνατο του ειδικού φρουρού Στάθη Λαζαρίδη, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αντίστοιχη επιχείρηση στις 5 Νοεμβρίου 2007 στην ίδια περιοχή. Στη θέα των πάνοπλων δυνάμεων της Ελλάς που από νωρίς το πρωί έζωσαν τα Ζωνιανά, ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων της περιοχής αντέδρασε βία, ξυπνώντας μνήμες της αιματηρής επιχείρησης του Νοέμβρη του 2007. Σήμερα ξύπνησαν μνήμες από το παρελθόν, καθώς κάποιοι άνανδροι έχουν την εντύπωση ότι θα επιστρέψουμε στο καθεστώς ανομίας και αβάτου. Το επεισόδιο φέρεται να διαδραματίστηκε μέσα στο χωριό, όταν το συγκεντρωμένο πλήθος περίπου 25 ατόμων αποδοκίμασε έντονα τους αστυνομικούς, εξφενδονίζοντας κάποια από αυτούς πέτρες, καδρόνια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών τζιπ με σκοπό να αποτραπούν οι έρευνες. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες που αναφέρουν ότι ακούστηκαν και πυροβολισμοί στον αέρα, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται από την τοπική ηγεσία της Ελλάς, ενώ επίσης υπάρχουν αναφορές που θέλουν τις αστυνομικές δυνάμεις να έκαναν χρήση βομβίδων κρότου λάμψης, ώστε να διαλυθούν οι συγκεντρωμένοι και το επεισόδιο να μην πάρει δυσάρεστη τροπή. Οι συνάδελφοί μας με τη σημερινή επιτυχημένη επιχείρηση επέδειξαν αυξημένο επαγγελματισμό και ετοιμότητα. Πλην όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το φιλότιμό τους δεν εξατλείται και η ζωή τους δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο από τις ενέργειες κάποιων ανεγκέφαλων που διασύρουν το νησί μας διεθνώς. Καλούμε για άλλη μια φορά τη φυσική και πολιτική ηγεσία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα το δικό μας και να ενισχύσει την αστυνομική διεύθυνση του Ρεθύμνου. Οι δυνάμεις της Ελλάς με βάση το σχέδιο του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, που είχε και τις αρχές πληροφορίες, χτένισαν κυριολεκτικά τα Ζωνιανά όρια, ανακαλύπτοντας 4 διάσπαρτες φυτείες, στις οποίες καλλιεργούνταν 100 δεντρίλια κάναβης ύψους έως και 3 μέτρα. Φυτείες οι οποίες μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται ως ορφανές, καθώς δεν έχουν ακόμα προκύψει τα στοιχεία που θα οδηγήσουν τις αρχές στην ταυτότητα των καλλιεργητών. Όμως έγιναν και άλλες στοχευμένες έρευνες σε σπίτια, πυμνιοστάσια και άλλους βοηθητικούς χώρους τουλάχιστον 2 οικογενειών, με τις αρχές να βγάζουν λαυράκι. Συγκεκριμένα στο σπίτι και σε πυμνιοστάσιο 20χρονου κατοίκου της περιοχής, ο οποίος και συνελήφθη, βρέθηκαν επιπλέον 50 χασισόδεντρα ύψους έως και 4 μέτρων που ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης, 15,3 κιλά αποξηραμένης κάναβης, ένα πιστόλι, 2 γεμιστήρες και πάνω από 220 φυσίγγια. Ενώ σε χώρους ιδιοκτησίας ενός ακόμα ζωνιανού ηλικίας 31 ετών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40 δεντρίλια κάναβης ύψους έως και 4 μέτρων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης μία ζυγαριά ακριβίας, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 470 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες. Οι δύο νεαροί Ζωνιανοί βρίσκονται ήδη στα κρατήρια της αστυνομικής διεύθυνσης και αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ρεθύμνου με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των διοκτικών αρχών συνεχίζονται, καθώς πέρα από τις 2 συλλήψεις αναζητούνται 3 ακόμα άτομα, για τα οποία μάλιστα έχει ήδη σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία που θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως τα άτομα που αναζητούνται είναι ο 46χρονος πατέρας του 20χρονου, που φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, καθώς και 2 αδέλφια του ηλικίας 17 και 22 ετών αντίστοιχα.